ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη. Βεβαίως. Στη Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή υπάρχει πανικός, διότι με όλα αυτά που συμβαίνουν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα ακόμα, δηλαδή δεν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας που θα έπρεπε να υπάρχει. Αλλά δυστυχώς είμαστε μια εβδομάδα πίσω σε σχέση με την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή περιμένουμε και εδώ να υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο επίσημο. Έχουν κλείσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολλές εταιρείες που μπορούν να δουλεύουν remote, αυτή τη στιγμή δουλεύουν από το σπίτι τους, όπως και η εκπαίδευση. Τα σχολεία είναι κλειστά και τα παιδιά κάνουν τα μαθήματα μέσω ηλεκτρονικό, με virtual class και το e-class. Το συνέστημα ενός Έλληνα που ζει στη Νέα Υόρκη, ποιο είναι? Πιστεύω όπως κάθε άνθρωπο, δηλαδή φόβος, περιμένουμε με ανυπομονησία η επόμενη ανακοίνωση, ποια θα είναι οι επόμενες εξελίξεις πάνω σε αυτό. Υπάρχει μια αναμονή για το επόμενο, για τα επόμενα δραστικά μέτρα που πρέπει να πάρθουν και πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε πάνω σε αυτό, να προφυλαχτούμε, δηλαδή να μείνουμε σπίτι αφού δεν υπάρχουν άμεσες, δεν υπάρχουν υποχρεωτικές μετακινήσεις. Άμα δεν χρειάζεσαι άμεσα να βγεις έξω, δεν χρειάζεται να βγεις και να μπορούμε να τα πολεμήσουμε όλο αυτό. Εσύ βλέποντας στην Ελλάδα όλη αυτή την κατάσταση που συμβαίνει εδώ και που έχουν μπει πάρα πολύ αυστηρά μέτρα, έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία, έχεις πάρει από μόνο σου κάποια μέτρα προστασίας πιο αυστηρά? Εγώ προσωπικά όσο μπορώ προστατεύομαι με τα αντισηπτικά που κυκλοφορούν, με γάντια, με μάσκες. Προσπαθώ να αποφεύγω τις ασκοπές μετακινήσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάτι ανοιχτό αυτή τη στιγμή, οπότε για να υπάρχει μια μετακίνηση κάτι. Δηλαδή, το μόνο που μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή είναι να βγεις στο πάρκο, να αθληθείς και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από το να πας στα μαγαζί, να πάρεις κάτι to go και να φύγεις. Με άλλους Έλληνες έχεις μιλήσει που ζουν στη Νέα Υόρκη, πώς αισθάνονται? Βεβαίως. Όλοι ανησυχούν για το τι θα κρατήσει, για το πόσο θα κρατήσει, γιατί πολλοί από αυτούς δεν είναι τα πρώτα χρόνια της μετανάστευσης, οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα οικονομικά να ανταπιστεύουν στις υποχρεώσεις τους και στα έξοδα που διατρέχουν παρόλο που είμαστε κλειστά, διότι τα νίκια ούτω καθεξής δεν έχει γίνει κάποια επίσημη ανακοίνωση ότι θα παγώσουν αυτά. Μόνο για τα δάνεια υπάρχει ανεπίσημη ανακοίνωση. Αλλά αυτό για τους ενοικιαστές δεν υπάρχει κάτι και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν άμα αυτό δεν ανακάμψει άμεσα. Εσύ έχεις κάποιες επαφές με Έλληνες στη Νέα Υόρκη? Έχω επαφές. Όλοι βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα. Ανησυχούμε για το αύριο. Δεν ξέρουμε τι το αύριο. Ελπίζουμε όλοι μας το καλύτερο, να ανακάμψει όλο αυτό, να είναι κάτι προσωρινό και να μην πάει μακροπρόθεσμα όπως άλλες πηγές λένε. Η οικογένειά σου που είσαι στη Νέα Υόρκη, τι σου λέει? Ανησυχεί αυτή, διότι όλη η οικογένεια έχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αυτή ακόμα πιο δύσκολα από όσο διαβάζω στην ημερότητα, διότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν παρά μόνο για τις άμεσες ανάγκες. Προσπαθούν λέει να προστατευτώ όσο γίνεται, το ίδιο λέω και εγώ σε αυτούς. Ελπίζουμε να είναι όλα κάτι προσωρινό όλο αυτό. Ο τρόμος ότι μπορεί η Νέα Υόρκη να γίνει νέα Ουχάν, όπως λένε, δηλαδή τα κρούσματα της Νέας Υόρκης είναι πάρα πολλά, είναι τα πρώτα σε αριθμό αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλά κρούσματα. Δυστυχώς θα πρέπει η κυβέρνηση και ο δήμαρχος και ο governor να πάρει μέτρα να απαγορεύσει κυκλοφορία. Να μην υπάρχει κυκλοφορία στους δρόμους άσκοπη, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο επίσημο, οπότε να περιορίσουμε ακόμα την εξάπλωση αυτού του ιού.
Δυστυχώς ακόμα δεν έχουν ανακοινώσει τα ακριβείς νούμερα. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να δούμε τι επικρατεί εδώ στη Νέα Υόρκη. Πολύ πιθανόν είναι να ξεπεράσουμε όλες τις άλλες πόλεις, διότι έχουμε αργήσει πολύ να πάρουμε τα ίδια μέτρα που έχουν επαρθεί στην Ευρώπη. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως ας πούμε με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Εάν χρειαστείς τώρα εσύ να πας στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή νομίζω τα νοσοκομεία δεν δέχονται, άμα δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό, κάτι που να έχει ιδιαίτερα συμπτώματα ή άμα δεν μπορείς να κάνεις το τεστ και να αποδειχθείς θετικός. Διότι νομίζω είναι πάρα πολλά άλλα κρούσματα στο νοσοκομεία και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι πλήρη, οπότε είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή για περισσότερους ασθενείς. Είσαι οργανωμένος με την Ομογένεια να μιλάς με κάποια γκρουπ Ελλήνων, αν εκεί υπάρχει κάποιος πρόεδρος που σας μιλάει, που σας κατευθύνει. Έχετε φτιάξει κάποια ομάδα όλοι οι Έλληνες εκεί να ενημερώνεστε και να στηρίζετε το ένα τον άλλον, αν έχει ανάγκη κάποιος Έλληνας. Υπάρχουν κοινότητες, υπάρχουν όλη η Ομογένεια επικοινωνεί μεταξύ της, είτε με διάφορες λέσχες που έχει ο κάθε, όπως το κάθε νησί, η κάθε πόλη, αλλά και γενικότερα όλοι οι Έλληνες νομίζω επικοινωνούν στη Νέα Υόρκη, οπότε έχουμε ενημέρωση της κατάστασης και σαν Έλληνες και σαν μετανάστες της Αμερικής, πολίτες της Αμερικής. Υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν διαγνωστεί θετικοί στον κορονοϊό? Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω κάποιον επίσημα που μπορεί να έχει διαγνωστεί. Πολύ πιθανόν τις επόμενες μέρες να μπορούμε να ανακοινωθεί κάποιος για κάτι τέτοιο. Δεν είναι καθόλου πιθανό. Μου είπες ότι εργάζεσαι στη JP Morgan. Αυτή τη στιγμή εσύ πώς δουλεύεις από την εταιρεία, ποιες είναι οι οδηγίες που έχεις λάβει? Η εταιρεία αυτή τη στιγμή λειτουργεί ακόμα κάποια καταστήματά της, διότι δεν είναι, θεωρείται ασύνδελ κλάδος, οπότε δεν μπορεί να κλείσει το τραπεζικό κομμάτι. Έχει περιορίσει τον αριθμό των πελατών που μπορούν να επισκεφτούν το κάθε κατάστημα. Υπάρχουν οδηγίες για να υπάρχει 6 feet απόσταση από κάθε πελάτη που μπαίνει μέσα και μέχρι 4 πελάτες μπορούν να μπουν την ίδια στιγμή. Έχουν μειώσει το ωράριο και πιστεύω άμα συνεχιστεί η κατάσταση αυτά, πολύ πιθανό να χρειαστεί να κλείσουν και αυτά τα καταστήματα. Σκέφτηκες να έρθεις στην Ελλάδα, να γυρίσεις πίσω? Αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό, από τη στιγμή που εργάζομαι και ακόμα ο κλάδος μου δεν μου επιτρέπει να φύγω από τη δουλειά. Νομίζω ότι δεν είναι καλό αυτή τη στιγμή να ταξιδεύουμε χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος σκοπός. Προσπαθώ να μείνω ήρεμος όλη αυτή την κατάσταση. Δεν μου παίρνει ακόμα αυτό σαν σκέψη, δηλαδή να φύγω. Νομίζω γιατί πλέον είναι παντού. Δεν υπάρχει ότι κάποιο μέρος είναι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχει διαδοθεί παντού, πιστεύω, σε όλο το πλανήτη Γη. Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πολύ ασφαλή σημείο αυτή τη στιγμή που μπορούμε να πάμε και να είμαστε απομακρυμένοι από αυτό. Και ένα μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις και στους Έλληνες που βρίσκονται στην Αμερική, αλλά και στους Έλληνες εδώ στην Ελλάδα? Θα έλεγα υπομονή, ψυχραιμία και να παίρνουμε όλοι τα πτωμένα μέτρα που χρειάζεται αυτή η κατάσταση και πιστεύω μέσα μου ότι όλο αυτό κάποια στιγμή θα λήξει και θα έρθουν καλύτερες στιγμές για όλους μας.